πιο στοχευμένες ενέργειες έχουμε, οι οποίες έχουν αποδώσει. Πιο στοχευμένες ενέργειες έχουν γίνει στον θρησκευτικό τουρισμό. Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ από ορθόδοξες χώρες και κυρίως από τη Ρωσία. Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και συνεχίζει και αναπτύσσεται ο οικοτουρισμός, ο οποίος συμπεριλαμβάνει και τον περιπατητικό τουρισμό, δίνοντας κυρίως έμφαση και με προτροπή και της Ομοσπονδίας μας προς τα μέλη μας όλα, στο σεβασμό το περιβάλλοντος για να μην υπάρχει αλλίωση κανενός στοιχείου της φύσης. Κύριε Γιαλεδίτη, να πάμε μια βόλτα στην Κρήτη. Ευχαριστώ. Να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. 72% εκτοξεύτηκε σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία για τα οποία μιλάμε τώρα η κίνηση στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Καλημέρα, Φανή Καλαθάκη. Καλημέρα, Φανή Καλαθάκη. Καλημέρα, κύριε Χαλκιαδάκη. Καλημέρα. Ο κύριος Χαλκιαδάκης είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων της Κρήτης. Καλημέρα. Είναι ο πρώην πρόεδρος. Καλημέρα, καλημέρα. Σας καλημερίζουμε από τη βροχερή σταλίδα. Εδώ συνήθως έχουμε άλλη εικόνα. Σήμερα βρέχει όμως το Ηράκλειο. Ελπίζουμε να έχουμε κάποτε και χειμενό τουρισμό και στη σταλίδα, κύριε Χαλκιαδάκη. Να αρέσει και αυτή η εικόνα της σταλίδας. Είναι όμορφη. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, εδώ θέλουμε να μάθουμε ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται από εδώ και πέρα ή μάλλον από τώρα για το επόμενο καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι που προμηνύεται πολύ θετικό. Καλύτερο από το περσινό που ήταν και αυτό πολύ ήταν καλό. Το καλύτερο μέχρι τώρα. Ποια είναι τα δείγματα που έχουμε, οι ενδείξεις μας. Οι ενδείξεις αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλές. Έχουμε από την Γερμανία μια μεγάλη αύξηση, η οποία ήταν μέχρι το Δεκέμβριο σε διψήφια μεγάλα νούμερα. Μιλάμε για 50-60%. Αυτή τη στιγμή έχει πέσει αρκετά, δηλαδή είναι γύρω στο 30-40, αλλά είναι μεγάλα τα νούμερα τώρα. Mm-hmm. Μιλάμε ότι αν συνεχίσει έτσι θα υπάρξουν προβλήματα με τα ξενοδοχεία. Οπότε πρέπει εμείς οι ίδιοι ξενοδόχοι να δούμε τι θα κάνουμε. Τι εννοείται προβλήματα? Τι εννοεί προβλήματα? Τι θα κάνουμε με τον κόσμο? Που δεν τους βάλετε, λέτε. Βέβαια. Δεν χωράνε. Βέβαια. Ναι. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι καλό. Οι κρατήσεις αυτή τη στιγμή είναι καλό. Αλλά κοιτάξτε, και να κλείνει τόσο νωρίς ο κάθε πελάτης πάλι δεν είναι καλό. Διότι υπάρχουν τα μεγάλα early booking. Αυτή είναι η Γερμανία, λέμε. Κλείνουν νωρίς, δεν είναι μεγάλα. Αυτοί κλείνουν εγκαίρως. Σίγουρα, ενωμένοι λες. Σίγουρα. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι στο μείον 55%. Οπότε έχουμε πάρει αρκετό κόσμο από εκεί. Βέβαια το καλό είναι πως έχουν αρχίσει και ανοίγουν πάλι οι αγορές της Τινησίας, της Αιγύπτου. Οπότε θα ισορροπήσουν λίγο τα πράγματα αργότερα. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε να μην συμβεί κάτι, είτε πολιτικό, είτε... Κύριε Χαλκιαδάκη, όσο πιο νωρίς κάνουν την κράτησή τους οι Γερμανοί και άλλοι βεβαίως επισκέπτες, τόσο πιο οικονομικές τιμές πετυχαίνουν, δηλαδή μεγαλώνει και η έκπτωση που κάνετε εσείς οι ξενοδόχοι. Πώς πάει αυτό? Σίγουρα. Δώστε μας μια τάξη μεγιά, να καταλάβουμε. Οι κρατήσεις οι οποίες γίνονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου έχουν μια έκπτωση της τάξης του 15 μέχρι 20%. Αυτοί που θα κλείσουν μέχρι 28 Φεβρουαρίου έχουν γύρω στο 10 με 12%. Και αυτοί που θα κλείσουν μέχρι αρχή της σεζόν θα έχουν μια έκπτωση γύρω στο 8 με 10%. Κύριε Χαλκιαδάκη, ακούμε. Κύριε Χαλκιαδάκη, πριν ότι πέρσι είχαμε το φαινόμενο του ντάμπινγκ. Τι είναι αυτό το φαινόμενο και το έχουμε φέτος? Το φαινόμενο του ντάμπινγκ είναι ότι ορισμένα πρακτορία έχουν πόλεμο μεταξύ τους. Ναι. Και γι' αυτό κάνουν ντάμπινγκ. Το ντάμπινγκ είναι χαμηλών τις τιμές τελείως, έτσι ώστε το άλλο πρακτορείο να μην μπορεί να πουλήσει. Κάποιες τιμές που μας λένε εδώ οι συνεργάτες της εκπομπής, ακόμα και 4 ευρώ τη διανυκτέρευση. Αυτό ισχύει, δηλαδή είναι αυτό το ντάμπινγκ που μας λέτε, ή δεν φτάνουμε σε τέτοια επίπεδα? Σε τέτοια επίπεδα ελπίζω να μην έχουμε φτάσει ούτε να φτάσουμε. Πού φτάνουμε? Καλά, ανάλογα και με την ομάδα. Για 3,5 και 4 ευρώ στον Κρήτη, αυτό έχει να κάνει με τη χειμερινή περίοδο. Νομίζω πως τώρα. Πως τώρα σε διάφορα καταλήματα τα οποία δεν είναι ξενοδοχεία καν. Ναι, παίζει ρόλο και η ποιότητα της μονάδας. Η εικόνα είναι αυτή από το Ηράκλειο. Και ποιες άλλες χώρες είναι φαβορί εκτός από τη Γερμανία, που πάντα ανέκαθεν μας προτιμούσε παραδοσιακά? Ήταν η πρώτη επιλογή. Είμαστε η πρώτη επιλογή. Η Γερμανία, εκτός το 2013, είναι πάντα
το νούμερο 1 στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Μιλάμε για νούμερο 2 είναι η Αγγλία. Και από εκεί πέρα έχουμε Γαλλία, Ρωσία, Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία. Η Αγγλία με τον Brexit έχει κάποια επίπτωση αυτό σε κάτι? Φέτος όχι, πάει αρκετά καλά. Να ρωτήσω το κάτι τον κύριο. Το μόνο που άκουσα προχθές είναι ότι η Αγγλία είναι ακόμα στη η Τουρκία, έχει τα ίδια νούμερα όπως πέρυσι. Να ρωτήσω κάτι, Φανή, τον κύριο Χαλκιαδάκη. Ο κύριος Χαλκιαδάκης, ναι, για τους ξενοδόχους της Αντάλιας στην Τουρκία και τη στάση που κρατούν απέναντι στον Ερντογάν, πώς του κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα για αυτό. Σίγουρα υπάρχει μια φοβερή πίεση από τους ξενοδόχους, διότι οι ίδιοι ξενοδόχοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πολύ δυσμενή θέση. Με μείον 35% πέρυσι και αυτή τη στιγμή με ένα μείον 55% που έχουν, είναι φοβερά δυσμενή η θέση τους. Κύριε Χαλκιαδάκη, εκτός από το Ηράκλειο, θα ήθελα μόνο να δω πώς προετοιμάζετε για να αποφύγετε τον κίνδυνο των χαμηλών εσόδων παρά την αύξηση που περιμένουμε. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο που είδαμε πέρσι. Κοιτάξτε, ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Αν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, να προσέξουν οι ξενοδόχοι πρώτον να έχουμε ένα καλό σέρβις, γιατί θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Να μην υπάρχουν over, γιατί και το over είναι κακό στους πελάτες. Επίσης πρέπει να προσέξουμε, να περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή να μπουν οι κρατήσεις μέσα και να μην κάνουμε special offers, γιατί σίγουρα θα έχουμε αρκετά booking. Κύριε Χαλκιαδάκη, ποια είναι η πιο χτυπημένη τιμή, αν μπορείς, Φανή, μας ακούς, δεν ξέρω. Ποια είναι η πιο χτυπημένη τιμή? Μιλήσαμε και πριν για τις τιμές, αλλά τιμές δεν ακούσαμε σε ευρώ. Ποιο είναι αυτό το ποσό το οποίο έχετε ακούσει εσείς ότι είναι το πιο χαμηλό, το οποίο δόθηκε πέρυσι ένα δωμάτιο? Γιατί το ζήτημα δεν είναι να έρθει κόσμος, αλλά να αφήσει και τα χρήματά του στην Ελλάδα. Σίγουρα δεν. Τιμή θέλω, ευρώ. Δεν μπορώ να σας πω τώρα νούμερο. Ναι, ευρώ θέλω. Δεν μπορώ να σας πω νούμερο σε ευρώ. Ναι. Κύριε Χαλκιαδάκη, εκτός από το Ηράκλειο. Εκτός από το Ηράκλειο. Μια και ξέρετε τι γίνεται στην Αντάλια, Χανιά, Λασίθι, Ρέθυμνο, τι εικόνα έχετε? Έχετε μιλήσει με συναδέλφους? Όλη η Κρήτη αυτή τη στιγμή πάει πολύ καλά. Πάντως θέλω να πω ότι τώρα που ερχόμασταν εδώ, περάσαμε από τη Χερσόνησο και είδαμε δύο καινούργια ξενοδοχεία να χτίζονται αυτή τη στιγμή στα ελάχιστα σημεία της παραλίας που είναι χωρίς δόμηση. Ωραία, αυτό είναι και επένδυση και ανάπτυξη μαζί. Ωραία, πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό στην Κρήτη. Καλημέρα, Φανή. Πάμε στη Ρόδο τώρα. Κύριε Κελαϊδίτη, πάμε να δούμε τι λέει και η Ρόδος. Στο τηλέφωνο είναι ο κύριος Παπαβασιλείου, Γιάννης Παπαβασιλείου, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων της Ρόδου. Καλημέρα, καλό κύριε πρωινό. Παπαβασιλείου. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Εικόνα. Τι γίνεται, πώς πάει? Εδώ ακούμε ότι...